Κτισμένη ανάμεσα στις αρχαίες πόλεις της Αμαθούντας και του Κουρίου, η Λεμεσός έχει ιστορία 4.000 χρόνων, αλλά αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση των Λουζινιανών στο νησί. Από την εποχή των Σταυροφοριών μέχρι τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, όταν η Λεμεσός ήταν μια πληθώχτιστη μικρή πόλη με μερικές χιλιάδες κατοίκους, και από την Ανεξαρτησία μέχρι τις μέρες μας, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της ιστορίας της. Πύλη της Ευρώπης προς Ανατολάς. Στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου, η Λεμεσός είναι σήμερα μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, η οποία χάρη στις προσεκτικά μελετημένες ενέργειες και την αγαστή συνεργασία των τοπικών αρχών και των δημόσιων φορέων, αλλάζει όψη. Με την προσοχή πρώτα στραμμένη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο άλλαξε σημαντικά και τόσο ραγδαία, κυρίως με τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εξετάστηκαν οι τεχνικές παράμετροι της αναβίωσης του κέντρου, αλλά και οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων, ώστε αυτή η περιοχή να καταστεί ακόμα πιο φιλόξενη και φιλική στους κατοίκους της, αλλά και στους επισκέπτες. Με συνολικό κόστος που ανέρχεται γύρω στα 24 εκατομμύρια ευρώ, έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής και δημιουργία κατάλληλης υποδομής για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης. Διαμόρφωση πλατιών και γενικά αναβάθμιση του αστικού ελεύθερου χώρου. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων. Και αξιοποίηση των κτηρίων που αποτελούν ιστορικά, παραδοσιακά ή άλλα σημεία αναφοράς για την πόλη. Πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη είναι ο εξοραϊσμός της κήτης του ποταμού Γαρίλη με τη δημιουργία γραμμικού πάρκου μήκους 5,5 χιλιόμετρων. Με το έργο αυτό θα αντιστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση περιθωριοποίησης και οχληρίας και φιλοδοξείται η δημιουργία ενός καινούριου άξονα ενδιαφέροντος με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, χώρους πρασίνου και εκδηλώσεων, ο οποίος θα διαπερνά τη Λεμεσό. Ένα ιστορικό μνημείο της πόλης, ο Υδατόπυργος, σύντομα θα διαμορφωθεί κατάλληλα με στόχο την πολιτιστική και πολιτισμική αξιοποίηση του ιστορικού αυτού συμβόλου της πόλης. Ανάμεσα σε άλλα, προωθείται και η δημιουργία νεανικού καφενείου. Ένα άλλο ιστορικό μνημείο της πόλης που έχει αποκατασταθεί και τοπιοτεχνηθεί, προσφορά του ΣΥΛΤ στο Δήμο της πόλης, είναι και η γνωστή Χαβούζα, η οποία παλιά υδροδοτούσε μέρος της πόλης και το 1996 κηρύχθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο. Στην Αγία Φύλα προγραμματίζεται η αναδιαμόρφωση του ιστορικού πυρήνα της πόλης. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πεζόδρομους, πολιτιστικούς χώρους, χώρους στάθμευσης και δημόσια πλατεία γύρω από την εκκλησία και στοχεύει στην αναβάθμιση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου αυτής της μεγάλης συνοικίας. Στο χώρο του παλιού σκυβαλότοπου του Δήμου Λεμεσού στην Αγία Φύλα, ο Δήμος της πόλης έχει ήδη σχεδιάσει τη δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου με 5 γήπεδα διαφόρων χρήσεων και άλλες εγκαταστάσεις. Σήμα κατά τεθέν για τη Λεμεσό, η ακτή Ολυμπίου, η διαμόρφωση της οποίας αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην πόλη. Σήμερα η ακτή Ολυμπίων αποτελεί μια μοναδική διαδρομή με συνεχείς εναλλαγές χρωμάτων, εικόνων και μοτίβων, καθώς και με δυνατότητες ποικίλων χρήσεων για τον επισκέπτη. Πέραν από τις πλατείες με εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουωμένων, περιπτέρων, καφενείων, χώρων υγιεινής, παιγνιδότοπων, η ακτή Ολυμπίων διαθέτει επίσης και μικρή ράμπα ολίσθησης για εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ερασιτεχνικών σκαφών. Όσον αφορά τον παραλιακό δρόμο, ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τον ΚΟΤ προγραμματίζει τον εξοραϊσμό των όψεων όλων των κτηρίων που βρίσκονται εδώ.
Στον παραλιακό χώρο της πόλης δέσποζε μέχρι πριν μερικά χρόνια το γήπεδο του ΓΑΣΙΟ, του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια, του αρχαιότερου γυμναστικού συλλόγου της Κύπρου. Ιδρυμένος το 1892, ο ΓΑΣΙΟ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αθλητισμό του τόπου, διοργάνωσε πανελλήνιους αγωνιστίβου και ανέδειξε πρωταθλητές. Η αναδιαμόρφωση του χώρου του παλιού σταδίου είναι πλέον από το Μάιο του 2009 πραγματικότητα. Με μια δαπάνη του ύψους των 3,5 εκατομμύριων ευρώ από τον ΚΟΑ, μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο ανοιχτό χώρο πλατιάς άθλησης και ψυχαγωγίας και φέρει πλέον το όνομα Φοιτίδιο Αθλητικό Κέντρο. Επιπλέον συμφωνήθηκε με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, όπως ο οργανισμός χρηματοδοτήσει την κατασκευή γέφυρας πάνω από τον παραλιακό δρόμο που να συνδέει το Φοιτίδιο Αθλητικό Κέντρο με την Αχτή Ολυμπίων. Το παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο Προκυμαία, γνωστή ως επίχωση, ομόλος για τους λιμεσανούς, αποτελεί συνέχεια της Αχτής Ολυμπίων μπροστά από το κέντρο της πόλης μέχρι το παλιό λιμάνι. Η επίχωση έγινε το 1972-1973 σε μια προσπάθεια ανάκτησης γης από τη θάλασσα και για προστασία των σπιτιών που βρίσκονται στο μόλο από τα κύματα. Τρία διαδοχικά συμπόσια γλυπτικής που οργανώθηκαν από το Δήμο συνέβαλαν στη μεταμόρφωση ενός νευραλγικού σημείου της Λεμεσού σε μια υπαίθρια έκθεση γλυπτών, όπου ο Δημότης χαίρεται καθημερινά τον περίπατο, τη ξεκούραση ή το παιχνίδι των παιδιών του. Οι εργασίες ανάπλασης του χώρου που άρχισαν τέλος του 2010 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν γύρω στα τέλη του 2012 θα κοστίσουν 18 περίπου εκατομμύρια ευρώ και γίνονται με χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από ένα καινοτόμο σχεδιασμό της περιοχής, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο επέκταση και αναβάθμιση του φωτισμού, αλλά κυρίως τη δημιουργία χρήσεων, οι οποίες θα προσελκύουν και θα εξυπηρετούν τους πολίτες που οικογενειακώς καταφεύγουν στην επίχωση για άσκηση και αναψυχή, προσδίδεται νέα διάσταση στην περιοχή. Η ανάπλαση του όλου παραλιακού μετόπου συμπληρώνεται με το σχεδιασμό που έχει ήδη εκπονηθεί για το παλιό λιμάνι και δυτικότερα με την κατασκευή της μαρίνας και της ακτέας οδού μέχρι το νέο λιμάνι Λεμεσού. Οι εργασίες κατασκευής του παλιού λιμανιού άρχισαν το 1954 και ολοκληρώθηκαν 2 χρόνια αργότερα. Το παλιό λιμάνι της πόλης θα χαρακτηρίζεται γενικά ως μια νιοδόχη για καΐκια, ψαρόβαρκες και σκάφη αναψυχής. Η ανάπλαση της περιοχής του παλιού λιμανιού αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα και να δημιουργήσει με τις νέες χρήσεις μια ξεχωριστή σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Δίπλα από το παλιό λιμάνι, ένα νέο μεγαλεπίβολο σχέδιο βρίσκεται ήδη από το Μάιο του 2010 σε εξέλιξη. Πρόκειται για τη Μαρίνα Λεμεσού, η οποία με μια επένδυση της τάξης των 350 εκατομμυρίων ευρώ θα αλλάξει το όλο σκηνικό στο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης και θα αποτελέσει ένα νέο ελκυστικό προορισμό για διαμονή και ιστιοπλοεία στην Κύπρο, ενισχύοντας έτσι τον τουρισμό και την κυπριακή οικονομία. Με δυνατότητα ελιμενισμού πέραν των 650 σκαφών, οικιστικές, εμπορικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές αναπτύξεις, η Μαρίνα Λεμεσού αναμένεται να καταστεί η πιο ξεχωριστή μαρίνα της Μεσογείου και μια από τις ωραιότερες στον κόσμο. Με όλα τα χαρακτηριστικά μιας ξεχωριστής παραθαλάσσιας ανάπτυξης, το πρωτοποριακό αυτό έργο έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει την όψη της Λεμεσού. Με την πανοραμική θέα και το ξεχωριστό στυλ, προσφέρει το τέλειο μείγμα ψηλής ποιότητας και κομψότητας, άνεσης και ευκολίας, ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής.
η Μαρίνα Λεμεσού θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη το φθινόπωρο του 2012, ενώ το όλο έργο θα έχει συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. Όσον αφορά αυτό το χώρο που βρίσκεται μεταξύ του παλιού και του νέου λιμανιού, ο Δήμος Λεμεσού έχει κατακυρώσει διαγωνισμό για την εκπόνηση σχεδίου περιοχής. Μέσα από ένα εφάνταστο σχεδιασμό, ο Δήμος Λεμεσού οραματίζεται στην παλιά αυτή βιομηχανική περιοχή τη δημιουργία μιας νέας πόλης οικονομικών δραστηριοτήτων. Προγραμματίζεται επίσης η αξιοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων, καθώς και η ανέγερση συνεδριακού κέντρου. Το λιμάνι Λεμεσού είναι το κύριο λιμάνι της Κύπρου. Άρχισε τη λειτουργία του το 1974, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή, και αντικατέστησε το κατεχόμενο λιμάνι της Αμοχώς του. Εξετάζοντας τις σημερινές τάσεις της λιμενικής βιομηχανίας, το μέγεθος των νέων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων και στοχεύοντας την αύξηση της δυναμικότητας, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, η Αρχή Λιμένων Κύπρου αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβάθμιση του λιμανιού Λεμεσού, για να μπορεί να εξυπηρετεί πλοία τρίτης και τέταρτης γενεάς. Το έργο συγχρηματοδοτείται με το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να κοστίσει 39 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό έργο υποδομής είναι και η κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα του 2012. Παράλληλα, συνεχίζονται τα βελτιωτικά έργα σε ολόκληρη την πόλη, όπως ασφαλτοστρώσεις, διάνοιξη και σύνδεση δρόμων, διαπλατήσεις δρόμων, τοποθετήσεις νέων πινακίδων στους δρόμους, δημιουργία νέων χωρών στάθμευσης. Στις συνοικίες του Δήμου Λεμεσού έχουν δημιουργηθεί πάνω από 200 πάρκα, πλατείες αλλά και χώροι πρασίνου. Σημαντικά έργα εξοραϊσμού όπως κατασκευή πεζοδρομίων, διαμορφώσεις πλατιών, δημιουργία πάρκων, ανάπτυξη πρασίνου, δημιουργία χώρων στάθμευσης, καθώς και η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου έγιναν και στην τουρκοκυπριακή συνοικία. Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοπορεί και σε θέματα κοινωνικής προσφοράς. Διαθέτει δύο κέντρα ενηλίκων, ενώ προγραμματίζεται και η οικοδόμηση τρίτου. Μέσα από τα διάφορα προγράμματα προσφέρεται στα άτομα που τα επισκέπτονται ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση. Στην τουρκοκυπριακή συνοικία λειτουργεί το Δικοινοτικό Πολυδύναμο Κέντρο, το οποίο υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου. Στόχος του κέντρου είναι η σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Στο Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς υπάγεται και ο παιδικός σταθμός Αντώνης και Ινώ Χατσιπαύλου, ο οποίος δέχεται παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Στη στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας απευθύνεται και το πρόγραμμα «Ελεύθερα χέρια», το οποίο έρχεται να ελευθερώσει τα χέρια των γυναικών, βοηθώντας τις να εργαστούν χωρίς να ανησυχούν για τη φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών τους. Μέσα από μια σειρά από προγράμματα, όπως αυτό των Συνοικιακών Συμβουλίων, του Συμβουλίου Νεολαίας και των Μαθητικών Συμβουλίων, επιδιώκεται η ενεργό συμμετοχή των νέων και γενικά του Δημότη της πόλης σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Λεμεσού ξεκίνησε και συνεχίζει μια μεγάλη προσπάθεια για τη μεταστέγαση των ενίκων των παλιών δημοτικών πολυκατοικιών σε καινούργιες που χτίζονται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. Σχεδιάζεται παράλληλα η λειτουργία κοινωνικού παντοπολίου, που θα εγκατασταθεί στον πρώην παιδικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, συνδράμοντας έτσι τις προσπάθειες του Δήμου να προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοπορεί και στον πολιτιστικό τομέα.
Το Δημοτικό Κέντρο Χορού, που λειτουργεί από το 2006 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνώς γνωστού λεμεσιανού χορευτή και χορογράφου Λάμπρου Λάμπρου, έχει σε στόχο να βοηθήσει ταλαντούχους μαθητές που επιδιώκουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό. Το Δημοτικό Εργαστήρι Τέχνης, που επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προσφέρει απογευματινά μαθήματα τέχνης σε παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς και σε ενήλικες. Το Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο συνέβαλε από το 1986 τα μέγιστα στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της Λεμεσού. Μετά από πλήρη ανακατασκευή όλων των χώρων του και ιδιαίτερα της σκηνής, έναντι συνολικής δαπάνης 5 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα θέατρα της Κύπρου. Το Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης θα στεγάσει το Κυπριακό Μουσείο Θεάτρου και το Μουσείο Καρναβαλιού, ενώ η γνωστή οικία επάρχου στη βορειοδυτική πλευρά του Δημοτικού Κήπου θα στεγάσει το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Κέντρο Μελετών Λεμεσού. Οι διατηρητές αυτές αποθήκες στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα στεγάσουν σύντομα το Δημοτικό Οικαστικό Κέντρο Αποθήκες Παπαδάκη. Πόσα και πόσα δεν θα μπορούσε να αναφέρει ακόμη κανείς για την πολιτιστική ανάπτυξη αυτής της πόλης. Για την πλήρη αποκατάσταση, ανακαίνιση και εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με ηλεκτρονικά μέσα. Για την ανακατασκευή του ξενών ανέων και την αξιοποίησή του για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Για την επιδιόρθωση και μετατροπή του αλλιευτικού σκάφους Λάμπουσα σε μουσείο με στόχο την ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας της πόλης. Για τη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού, η οποία φιλοξενεί πάνω από 700 αντιπροσωπευτικά δείγματα της κυπριακής τέχνης. Για το Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, που φιλοξενεί ανάμεσα σε άλλα μία από τις ωραιότερες συλλογές γυλαίκων από όλο τον ελληνικό χώρο. Για το Παπαδάκιο Δημοτικό Οδείο Λεμεσού, που αποτέλεσε πρότυπο μουσικό κέντρο για τη διδασκαλία εγχόρδων αλλά και πιάνου. Για τη δημιουργία παιδικής χοροδίας, καθώς και μια πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μα πάνω απ' όλα είναι η γιορτή του κρασιού, που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής, προσφέροντας εντόπιους και ξένους ψυχαγωγία, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσουν την αμπελοϊνική παράδοση του τόπου μας. Αλλά και το καρναβάλι της πόλης, το οποίο συνεχίζει μια παράδοση πέραν των 100 χρόνων, προσφέροντας ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους. Η πόλης, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, αλλάζουν, αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Με άξονες που ξεκινούν από το ιστορικό κέντρο της πόλης προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, η Λεμεσός αλλάζει πρόσωπο. Μια νέα εποχή για τη Λεμεσό έχει αρχίσει.